Και πάμε σε αυτό που Ελένη είμαι σίγουρος ότι θα σε ξαφνιάσει, όπως θα ξαφνιάσει γιατί? Και τους τηλεθεατές, γιατί έχουμε μεταγραφές. Έχουμε αλλαγές στις ομάδες, οι οποίες ξεκινούν από το επόμενο κιόλας επεισόδιο. Όχι το σημερινό της αποχώρησης. Τι έχει συμβεί, για ποιο λόγο? Αλλάζουν παίκτες, τρεις παίκτες αλλάζουν ομάδα. Τρεις παίκτες αποχωρίζονται οριστικά την παλιά τους ομάδα και πηγαίνουν σε νέες ομάδες. Γίνονται λοιπόν μεταγραφές. Και θέλω να βλέπω και την αντίδραση της Ελένης, μόλις δει το γραφικό, ποιοι είναι αυτοί οι τρεις παίκτες που αλλάζουν ομάδα. Παρακαλώ. Οι τρεις παίκτες λοιπόν που φεύγουν από την ομάδα τους είναι ο Ηλίας Μπόγδανος, η Σταυρούλα, τη Σταυρούλα μου, και η Μελίνα. Ο Μπόγδανος γίνεται πια μπλε, η Σταυρούλα γίνεται μπλε, οπότε πηγαίνει απέναντι από τη Μαργαλένα. Θα ξαναδούμε συγκλονιστικούς αγώνες μεταξύ τους που τους είχαμε χάσει και θα δούμε φυσικά και τον παγκινισμό με τον Μπάρτζη που ήταν επικός. Έπρεπε να γίνουν οι αλλαγές για να είναι σωστή η κατανομή των παικτών ή κάτι συνέβη με τους συγκεκριμένους? Κοίταξε, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρε αυτή την απόφαση η παραγωγή, ξέρω μόνο την απόφαση. Πάντως γίνεται πιο δίκαιο πια το παιχνίδι, έτσι, γιατί έχουν φύγει και πολλοί παίκτες από την πλέον. Ήταν λογικό να κάνει κάποια αλλαγή, ναι, γιατί δεν θα φεύγαν μόνο μπλε μετά. Και η Σταυρούλα είναι η πιο δυνατή παίκτρια. Για μένα είναι η καλύτερη στο γυναικείο κομμάτι η Σταυρούλα. Η πιο ολοκληρωμένη, ναι, η πιο ολοκληρωμένη παίκτρια στις γυναίκες. Πώς θεωρείς ότι πήρε αυτή την αλλαγή, την μετάβασή της από την κόκκινη στην μπλε ομάδα? Εγώ πιστεύω ότι χάρηκε. Γιατί έχει και τον Νίκο στους μπλε, οπότε θα της κάνει καλό. Μακάρι να ήμουν κι εγώ τώρα εκεί. Θα ήθελα την ήθελα τη Σταυρούλα, ναι. Να σου πω ότι δεν χάρηκε. Ο Ηλίας. Δεν χάρηκε. Όχι. Ο Ηλίας πιστεύω. Δεν χάρηκε η Σταυρούλα. Όχι. Γιατί έφυγε από την ομάδα που κερδίζει συνέχεια. Βέβαια, εντάξει, προσαρμόζονται. Έχει πολύ καλή σχέση με κάποιον και θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα. Δεν ξέρω ακριβώς τι είπε. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να ακούσετε πώς τα πρόσωπά του όταν θα ακούσουν. Ο Ηλίας σίγουρα δεν χάρηκε, συμφωνώ είμαι σε αυτό. Σίγουρη. Για τη Μελίνα. Η Μελίνα είμαι ντεμή, γιατί η Μελίνα γενικά στην μπλε ομάδα δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά, δεν τη στήριζε η ομάδα της. Τώρα που είχε γίνει η αλλαγή, επειδή μιλούσαμε... Μετάς και τον Τάκη, Ελένη, και θα τη στηρίζει πάρα πολύ πάλι. Είναι Τάκης εκεί. Τώρα στην μπλε ομάδα που ήμασταν με τη Μελίνα ήταν πάρα πολύ καλά. Μιλούσαμε και αυτά, μου έλεγε πρώτη φορά νιώθω έτσι στην ομάδα να με στηρίζουν. Τώρα στους κόκκινους δεν ξέρω ποιον έχει η Μελίνα, αν έχει κάποιον. Πώς το πήρε, Νίκο? Βέβαια, είχε το Μάριο τώρα στους μπλε που ήταν και Κύπροι και ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Κάθε αλλαγή είναι πολύ δύσκολη γιατί είχαν συνηθίσει ήδη από τη μίξη. Όμως σιγά σιγά η ψυχολογία τους θα ανέβει. Γιατί αυτά που σας λέω έχουν γίνει λίγες ώρες νωρίτερα. Ούτως ή άλλως λίγο γίνεται και η Ένωση. Βεβαίως, το πάρτι της Ένωσης τουλάχιστον θα επιλέξουν τα τραγούδια για την Ένωση, έτσι. Νίκο, ορίστε. Η Σαλταφερίδου θα πρέπει να έχει στεναχωρηθεί. Η Σαλταφερίδου που έχασε τον Μπόγδαν. Ναι. Βέβαια. Δεν έχω και ρεπορτάζ Σταυρούλα, για τη Σαλταφερίδου. Και, και τη Σταυρούλα και τον Μπόγδαν. Μένει μόνη της τώρα η Εύη. Με λίγο Βασάλο. Με λίγο. Εντάξει. Για τον Βασάλο θα έχει ενδιαφέρον να μας πει η Ελένη τη γνώμη της. Τι έχει ακούσει ή τι ξέρει. Δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω. Ήμασταν πάντα σε αντίθετες ομάδες. Αλλά όσο μιλούσαμε πριν τα αγωνίσματα, μου έβγαζε κάτι πολύ θετικό. Για όλους λέω ότι μου βγάζουν κάτι θετικό.